Σκηνές πανικού επικράτησαν το πρωί στο Μασταμπά μετά την εκδήλωση φωτιά σε παλιό καφενείο, με τον ιδιοκτήτη του να τραυματίζεται ελαφρά και να μεταφέρεται στο εφημερεύον νοσοκομείο. Ο Μπάρμπας ήταν, λέει, από κάτω. Αυτός σηκωνόταν κάθε πρωί και πήγαινε από κάτω για να μην ξυπνήσει την κέρα στα ματίνα και φτιάχνε τον καφέ του. Ναι. Και μια στιγμή, 5:30 ώρα ήταν, 6 παρά, Γρηγό, λέει, Παναγία μου, Παναγία μου, κάβουμε και φωτιά, φωτιά. Κάηκε στα χέρια. Άρπαξε φωτιά, είδαμε τις φλόγες, φωνάξανε την πυροσβεστική. Τα στενοφόρα δεν έχει καεί από ό,τι μάθαμε ιδιαίτερα. Λίγο το χέρι του προσπάθησε να το σβήσει μόνο του. Είναι ηλικιωμένος άνθρωπος, δεν ξέρουμε τι έκανε. Και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ευτυχώς, εντάξει, και αυτός είναι καλά και η γυναίκα του. Ήταν μεγάλη φωτιά, δηλαδή. Η φωτιά ήταν μεγάλη. Υπήρξε κίνδυνο, δηλαδή, να επεκταθεί, δηλαδή φοβόσασταν εδώ πέρα στην γειτονιά. Εννοείται. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 6 το πρωί, κάτω από άγνωσες μέχρι στιγμής συνθήκες, στη συμβολή των οδών Μπετινάκη και Καλλιπόλεως, με τους κατοίκους να ενημερώνουν την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία έσπεσε άμεσα στο σημείο με 4 οχήματα και 10 άνδρες. Έπειγε ο γιος μου να πάει τα σκυλιά το πρωί βόλτα, στο βουνό, και ήμουν απ' έξω. Και είδα τη φωτιά έτσι και έτρεξα. Ήρθε η πυροσβεστική αμέσως. Πήρα κι εγώ ένα λάστιχο για να πάω να ρίξω νερό. Είδα φωτιά από κάτω και στα τραπεζάκια. Φωτιά, αυτό είδα. Από εκεί και πέρα ήρθε η πυροσβεστική. Μετά πήραν οι κουρτίνες, αυτό και. Και τραυματίστηκε ο καφετζής. Το χέρι του λίγο εδώ. Χτυπούσαν κουδούνια οι πυροσβέστες. Και πόρτες. Ναι. Δηλαδή εμάς εδώ πέρα, εγώ τρελάθηκα από φόβο μου εδώ. Όλοι τους είχαν βγει έξω. Ευτυχώς η κυρία εδώ είχε πρωτοδεί τον καπνό και αυτό και εκείνη κάλεσε. Ευτυχώς δηλαδή που οι πολίτες ενήργησαν έγκαιρα. Δηλαδή. Βέβαια, ναι. Είναι τόσο πυκνοκατοικημένοι και μόνο που άρχισαν οι φλόγες και τέτοια η κυρία πέραν το αντιλήφθηκε γιατί γέμισε καπνό. Κάτοικοι περιέγραψαν στο τηλεοπτικό φακό τις δραματικές στιγμές που επτυλίχθηκαν το πρωί και ενώ ηλικιωμένος ήταν μέσα στο παλιό καφενείο όταν εκδηλώθηκε η φωτιά. Νομίζω ότι το αυτοκίνητο, λέει τούτο εδώ, έτρεχε τη βενζίνια από κάπου και είχε βάλει λεκάνη μέσα από κάτω. Διαρροή δηλαδή. Διαρροή το αυτοκίνητο και πιάσε φαίνεται ο άνθρωπος και είχε τη λεκάνη και μετά πήγε να τη βάλει φαίνεται στο μπουκάλι τη βενζίνα. Και τώρα άναψε το καμινέτο να κάνει τον καφέ. Κανένα τσιγάρο άναψε. Τώρα τι αυτό, αυτός ξέρει. Και πήρε δηλαδή αμέσως φωτιά. Η βενζίνα φωτιά και πήρε το μαγαζί. Ο λυκειωμένος υπέστη ελαφριά εγκάβματα στα χέρια, ενώ στο κτίριο σημειώθηκαν μεγάλες υλικές ζημιές. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τον ακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.